Με στόχο να ζωντανέψει η νεκρή αγορά στο Αρκαλοχώρι, εν ώψη των Χριστουγέννων, επαγγελματίες βάζουν το χέρι στην τσέπη, είτε για να ξαναστήσουν τα μαγαζιά τους σε άλλους δρόμους, είτε για την αποκατάσταση ζημιών μικρής έκτασης. Και γνωρίζουν ότι δεν θα αποζημιωθούν για αυτές τις εργασίες που κάνουν αυτή τη στιγμή. Και αν κάνετε μια βόλτα, είναι το Αρκαλοχώρι ένα μικρό εργοτάξιο, που όλες αυτές οι αποκαταστάσεις ζημιών που γίνονται αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται να αποζημιωθούν. Μαγαζιά δεν έχει το Αρκαλοχώρι και τα ξαναφτιάχνουμε για να πάμε κάπου αλλού. Το ότι είναι πράσινο δεν σημαίνει ότι είναι ένα κατάστημα που μπορείς να στεγαστείς. Θέλει φτιάξιμο. Ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε πάρει και προσπαθούμε να δούμε πώς θα πατήσουμε στα πόδια μας. Ζητάμε την πολιτεία άμεσα να δώσει κάποια λεφτά να ξαναφτιάξουμε τις επιχειρήσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις 2 χρόνια να ανοίξεις πάλι την επιχείρησή σου. Οπότε ξεκινάμε μόνοι μας. Ένα πράσινο μαγαζί, το οποίο έχει μέσα πάρα πολλές ζημιές, δεν πάει να πει ότι μπορεί να λειτουργήσει το ότι οι κολόνες του, ας πούμε, είναι γερές. Όταν έχει μέσα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα, τυχοποιίες. Την απλοποίηση των διαδικασιών στα κτίρια που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή φακέλου, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα, διεκδικεί ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων η Ελπίδα. Ζητάμε να γίνει απλοποίηση, να μην χρειάζεται σύσταση φακέλου και να γίνει με μια υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και του ιδιοκτήτη η αποκατάσταση των ζημιών που θα είναι της κλίμακας των 5 μέχρι 20.000. Οι επιχειρήσεις που θα χρειαστούν σύσταση φακέλου, περιπτώσεις σύσταση φακέλου, είναι πάνω από 6.000. Δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε τους φακέλους και μετά να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Θα πρέπει οικονομικά να μας βοηθήσουν. Την ίδια ώρα, μόλις 70 οικογένειες διαμένουν σε οικίσκους, σε Αρκαλοχώρι και Βόνη, ενώ δεκάδες άλλες εξακολουθούν να ζουν με την αγωνία για το πότε τελικά θα φιλοξενηθούν σε οικίσκους για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και εν ώψη των γιορτών. Ήρθε κάποιος από την πολιτεία να ρωτήσει εμένα αυτή τη στιγμή πώς ζεις, πού ζεις, να μου δώσει 5 φράγκα, 4 άτομα εγώ να με φιλοξενεί κάποιος άλλος. Δηλαδή, η πολιτεία, πότε έρχεται η πολιτεία? Μετά που θα ψοφίζουμε, θα βρεθεί μια λύση να πάρω κίσκο, να αδειάζω και το σπίτι του φίλου μου που με φιλοξενεί. Συνολικά 26 οικίσκοι έχουν στηθεί σε Αρχοντικό, Χουμέρι, Σαμπά και Ίνι, ωστόσο εκκρεμεί το ζήτημα της ηλεκτροδότησης, ενώ την ίδια ώρα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, καλεί εκ νέου την πολιτεία να μην αθετεί τις υποσχέσεις της, καθώς όπως υποστηρίζουν, ακυρώθηκε η αποστολή 25 οικίσκων από το αρμόδιο Υπουργείο. Κόβονται δηλαδή 25 οικίσκοι. Αυτό για μας είναι σημαντικό. 25 οικίσκοι, αν κανείς αναλογιστεί από 4 περίπου άτομα στο κάθε οικίσκο, είναι περίπου 100 και συνδημότες μας. Όλα αυτά επιτείνουν το πρόβλημα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι αιτήσεις για οικίσκους αγγίζουν τις 320. Απαιτούνται 100 οικίσκοι για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, εκτιμά ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Μυρνάκης.